Αλλά ας μιλήσουμε λίγο περισσότερο για την άμυνα. Εάν μιλάμε για άμυνα, χρειαζόμαστε κάποιο ειδικό ταλέντο για να παίξουμε άμυνα. Γνωρίζω παίκτες που έχουν κατακτήσει τα πάντα που δεν έχουν περάσει αυτή τη γραμμή. Που σημαίνει ικανότητα να αποφασίσεις ότι μπορώ να το κάνω. And usually I like to say my players, και συνηθίζω να λέω στους παίκτες μου, what is the shortest way to the court? Ποιος είναι ο συντομότερος δρόμος στο γήπεδο. Play defense. Να παίξεις άμυνα. If you are in defense, you are on the court. Εάν παίζεις άμυνα, είσαι στο γήπεδο. If you are on the court, there is a fast break, you score. Εάν είσαι στο γήπεδο, κάνεις έναν ευνηδιασμό και σκοράρεις. If you score, coach say, stay a little bit in attack. Εάν σκοράρεις, ο προπονητής θα σου πει, μείνε λίγο στην επίθεση. You can choose between this or between sitting on the bench and supporting. Μπορείς να διαλέξεις από αυτό ή να κάθεσαι στο μπάγκο και να υποστηρίζεις τους συμπαίκτες που παίζουν μέσα. We have a hockey. Simple. Απλή άσκηση. Πρέπει να χαμηλώσει λίγο το σώμα σου. Απλή επαφή και πας πίσω. Και εσύ σουτάρεις. Πάμε. Και αλλάζει. Αυτός που σούταρε έρχεται στη μέση. Χαμηλά. In defense, I also need some advantage. If I wait there, no one will stop. Στην άμυνα χρειάζομαι να πάρω κάποιο πλεονέκτημα. Αν περιμένω, δεν γίνεται τίποτα. Στα 6 μέτρα. Okay. I will give him a ball and we start. Σου δίνω την μπάλα. That's it. And go back and be ready. Πήγαινε πίσω και να είσαι έτοιμος. Okay. Good. Go. Yes. Okay, now κοίτα την μπάλα. Go. Και κοιτάτε την άλλη μπάλα. Διαγώνια. Ωραία. Μπράβο. Ένα ακόμα πράγμα να κάνουμε. Ο αμυντικός ακολουθεί την μπάλα του. Και θα ακολουθείς την μπάλα σου για να κάνεις μπλοκ. Την μπάλα σου. Ωραίο. Την πλάτη του.
speak to them. Yeah. Now I will try to show few exercises for each position. Τώρα θα προσπαθήσω να σας δείξω μερικές ασκήσεις για κάθε θέση. We will start with the center house with the player who play behind. Θα ξεκινήσουμε με τον κεντρικό. And I will show three exercises what you can use to prepare him to play. Και θα σας δείξω τρεις ασκήσεις για να τον προετοιμάσετε στο πώς θα παίξει. Άλλος. Άλλος. Έτσι. Άλλος. Ένα άγγιγμα. Τώρα ξέρουμε την άσκηση. But what is the fastest way of movement? Αλλά ποιος είναι ο πιο σύντομος δρόμος κίνησης, πιο σύντομος τρόπος κίνησης. Can you run? Μπορείς να τρέξεις. What you have to do is to run. That means receive this ball in full speed. Yes. Σε πλήρη ταχύτητα η υποδοχή της μπάλας. Πλήρη ταχύτητα. Ένα άγγιγμα. Τρέξε. Ταχύτητα. Ταχύτητα. Επόμενος. Ταχύτητα. Μπράβο. Ωραία. Ταχύτητα. Stop. Ωραία. Όταν ακούσετε το σήμα, πρέπει να πηδήξετε και να σουτάρετε από πάνω του. Εάν κανένας δεν σουτάρει, κινείσαι. Αργείς. Άλλος. Πολύ φοβάμαι ότι οι παίκτες εδώ στα εξτρέμ σκέφτονται ότι περιμένουν να πάρουν την μπάλα μόνο. Ποιο είναι το πλεονέκτημά σου? You are strong, you are tall, you are fast. What you are? Fast. But use your speed. That means if I receive the ball, pass this ball, full movement, no one can stop me. But if you use the bouncing here on the wing, every tall, strong guy will smash you. Χρησιμοποίησε την ταχύτητά σου. Be ready and attack. Να είσαι έτοιμος για να επιτεθείς. Πάρε μπάλα ο άλλος εξτρέμ. Πηγαίνετε για σουτ. Τώρα θα δίνω κάθε φορά σφύριγμα. Ταχύτητα. We attack him. We're going there in blue. Του επιτιθέμεθα. Στο μπλε περιοχή. Left side with triple. Η αριστερή πλευρά με τρίπλα. Και η δεξιά πλευρά με σούτ με άλμα, πάνω του, από πάνω του. Yeah. Ξέρεις.
Μπροστά, πίσω, άλμα. Φύγε, φύγε. Πολύ καλή κίνηση. But when he decide, to block, αλλά όταν αποφασίσεις να κάνεις block, κάνεις block στο σώμα. Και η μπάλα είναι αλλού. Αλλά αυτό είναι συνήθως ότι κάνουμε εξάσκηση. Πρώτα στην κίνηση, μετά κίνηση στο block. Some combination. Usually we will put the pivot behind. Και τρίτο, ένα συνδυασμός. Συνήθως βάζουμε το pivot από πίσω. Yes. You want to ask? Θέλει να ρωτήσει. You protect this area. Sometimes, you know, every defense on the world is strong like a strong weakest link. Yes. But we have to offer something. Πρέπει να προσφέρουμε κάτι. Όλες οι άμυνες έχουν ένα δυνατό σημείο. This is our dream of the coaches. That our defense is deep, wide, compact and strong. Amazing. Αυτό είναι το όνειρο των όλων των προπονητών. But συμπαγής άμυνα, δυνατή. In reality we lose somewhere. Αλλά στην πραγματικότητα χάνουμε κάπου πάντοτε. What is important is not to lose here in the middle. Τι είναι σημαντικό είναι να μην χάνουμε στο κέντρο. 3-2-1 is strong here and we play against shooters. Η 3-2-1 είναι δυνατή εδώ και παίζει απέναντι στους shooter. But 3-2-1 also means that we have good goalkeepers from the wing. Αλλά η 3-2-1 σημαίνει ότι έχουμε πολύ καλούς θερματοφύλακες και από τα extreme. Because it's difficult to wide, deep. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να είναι απλωμένη και βαθιά. Deep and wide. You cannot be. Δεν μπορεί να είναι και βαθιά και απλωμένη. Hey. Hey. Γρήγορα. Γρήγορα. Να μιλήσουμε για τα λάθη τώρα. Today, for the coaches, I want to speak about, for me, most important things. Για τους προπονητές, θέλω να μιλήσω για, κατά τη γνώμη μου, για τα πιο σημαντικά θέματα. This is stance. Stance. Basic stance. Οι βασικές θέσεις. Το βασικό στήσιμο. What does it mean? Τι σημαίνει? On any position in 3-2-1 in any defense. Σε κάθε θέση στην 3-2-1 ή σε οποιαδήποτε άμυνα. You agree that this is not position to play defense? Συμφωνείτε ότι αυτή δεν είναι θέση για να παίξετε άμυνα. Γιατί? Yeah, too high, yes? Είμαι πολύ σταθερός. You agree that this is not position to play defense? Συμφωνείς ότι αυτή δεν είναι. Γιατί? I cannot move, I'm not mobile. Δεν είμαι κινητικός. Είμαι But σταθερός. Let's come to reality. I have to protect, you will see the next, left back player. Πρέπει να προστατεύσω από τον αριστερό ίντερ. Τι θέλει να κάνει ο αριστερό ίντερ. Πώς επιτίθεται στο τέρμα. Exactly. I don't see even Mikkel Hansen to go there to shoot from his position. Ούτε ο Μίκελ Χάνσεν δεν πηγαίνει να σουτάρει από εκεί.
What I have to do like a defender, τι πρέπει να κάνω σαν αμυντικός? I need diagonal stance to stop him to go there. Yes? Χρειάζεται με διαγώνιες θέσεις να τον οδηγήσω εκεί πέρα. Because if I'm in parallel stance, he can go left and right. Γιατί αν είμαι παράλληλα, μπορεί να κάνει ή αριστερά ή δεξιά. Με αυτή την κίνηση, με τη διαγώνια, του δείχνω ότι μπορώ να τον πάω και από εκεί, από την αριστερά. Εύκολο να το καταλάβεις εδώ. Αλλά εκεί, κοιτάξτε πώς παίζουνε. Ποιο είναι το καθήκον μου σαν αμυντικός? Τι πρέπει να κάνω? Η 3-2-1 είναι ζώνη. Πρέπει να προστατεύω περιοχή. Καλύπτω αυτό το χώρο ανεξάρτητα με το πόσοι παίκτες είναι σε αυτό το χώρο. Πρέπει να σταματήσω τον παίκτη. Αλλά πρέπει να κλείσω και τη δίωδο για τις πάσες. Εάν παίζουν έτσι, είναι πολύ απλό. Εάν παίξω έτσι όμως, με το χέρι έξω, αμήνομαι επιθετικά. Δυσκολεύει τη δίωδο της πάσας. Το ίδιο αν παίξει και εκεί. Κλείνω τη δίωδο της πάσας. Legs, η άμυνα είναι πόδια. Αλλά χρησιμοποιώ και τα χέρια. Πρέπει να μην είμαι στατικός πάνω στη γραμμή. Να επιτίθομαι έξω. Μπράβο. Αλλάζει θέση. Μπορείς να σουτάρεις κι εσύ. Και ο Ίντερ μπορεί να σουτάρει. Ωραία. Συνεχίστε. Συνεχίστε. Μία φορά μόνο. Ξανά ανοίγεις τη δίωδο. Ωραία. Μπράβο. Κράτησε θέση σου μέχρι τελευταία στιγμή. Όλα θα είναι το ίδιο, αλλά θα παίζουμε 1-1. Ένας με έναν. Πάμε. Ωραία. Εάν οι αμυντικοί παίζουν χωρίς επαφή, ξέρουμε ποιος θα βγει πρώτος έξω. Όλοι πρέπει να παίξουμε με το ίδιο τρόπο. Έχουμε τρεις παίκτες που παίζουν στην ίδια γραμμή στην 3-2-1. Ποτέ δεν πάνε έξω. Ποτέ δεν πάνε έξω, ποτέ δεν έρχονται εδώ. If someone wants to come, stop him and be
Εάν κανένας δεν έρχεται, οι πίσω παίκτες κλείνουν για να βοηθήσουν τους συμπαίκτες τους. Ποια είναι η δουλειά του παίκτη που παίζει πίσω? Είδα το παιχνίδι πριν ξεκινήσουμε. Και είδα τον κεντρικό να κινείται με το pivot. Αυτό είναι μία μετάφραση, αλλά δεν είναι ο κανόνας. Ο κανόνας είναι να ακολουθήσεις την μπάλα και να καλύψεις τη μεριά του pivot. Okay. We all play with one ball. Όλοι παίζουμε με μία μπάλα. Όταν η μπάλα είναι εκεί, πρέπει να βγεις έξω. Επιτρέπεται η διαγώνια πάσα, όχι παράλληλη. Και έτσι είναι όπως οι παίκτες συνήθως αντιδρούν. Yes, he covered the pivot. Κάλυψε το pivot. Αλλά εάν πετάξει στον περιφερειακό, δεν βλέπει που είναι η μπάλα. Και αυτό είναι επειδή δεν παίζω με πόδια. Θα είμαι μπροστά του, όχι από πίσω του. Και όχι έτσι, γιατί εάν θέλω να τον καλύψω, δεν μπορώ. Επόμενος. Δεν μπορώ να πάω μπροστά και να αφήσω αυτόν αφύλακτο. I go like this. Not. Τον σπρώχνω. Yes. Βγάλτε τον από τη θέση του. This is the fight. I don't see. Είναι μάχη. Δεν βλέπω καμία επαφή εδώ. I don't see someone afraid of you. Δεν βλέπω κανένα να σας φοβάται. Επόμενο. Έλα. Σουτάρετε. Δεν τον άγγιξες. Ωραία, μπράβο. Βγες έξω στην μπάλα. Ωραία. Η επόμενη. Ποιος είναι ο ρόλος του αυτού του παίκτη? Λέμε ότι αυτός είναι ο μπροστινός παίκτης της 3-2-1. Αλλά μόνο σε μία θέση στο παιχνίδι. Όταν η μπάλα είναι στο κεντρικό, στο playmaker. Δεν έχουμε τώρα κεντρικό. Και η δουλειά του είναι να πάει ένα βήμα πίσω και να κλείσει τη δίωδο για την πάσα στο pivot. Όπα, την έκλεισες. Πάμε.
Μπράβο. Ποιος ο ρόλος του παίκτη του μπροστινού όταν ο περιφερειακός κινηθεί προς το κέντρο? Θα βγει μπροστά και οι υπόλοιποι δύο θα καλύψουν τα πίβοτ. Πάμε. Αυτό είναι λάθος. Γιατί αυτός ο παίκτης δεν μπορεί να είναι στην ίδια γραμμή. Εάν ο άλλος είναι μπροστά, είσαι πίσω. Η επόμενη. Έλα έξω. Πάμε. Πάμε να σκοράρουμε. Ωραία. Τι είναι σημαντικό? Δεν μπορεί να ακολουθήσει την μπάλα πριν τον σπρώξω. Βγες έξω. Πόδια. Με το σφύριγμα πάμε ευνηδιασμό. Κάθε φορά που ο παίκτης έχει την μπάλα, είσαι μπροστά. Πόσο μπροστά μπορούμε να το συζητήσουμε? Ποτέ στα 6 μέτρα. Go. Μπράβο. Ωραία. Πήγε. Ελάτε. I know that it's not easy. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο. Defense takes energy and emotion. Η άμυνα χρειάζεται ενέργεια και συναισθήματα. But this competition has to be part of the training. Αλλά αυτός ο ανταγωνισμός πρέπει να είναι μέρος της προπόνησης. Defense motivate each other. Why we attack and motivate each other? When we score, we say yes, celebrate. Η άμυνα κινητοποιεί, μας κινητοποιεί. Don't be afraid to be offensive. Μην φοβάστε να είστε επιθετικοί. Because when you are offensive, you give attacker less opportunity.
Γιατί όταν, επιτίθεσαι στην άμυνα, δίνεται λιγότερες ευκαιρίες στην επίθεση. When he is free, he can think, he can see the pivot. Όταν είναι ελεύθερος, μπορεί να σκεφτεί, μπορεί να δώσει το pivot, μπορεί να σουτάρει. Αλλά όταν κάποιος το επιτίθεται, δεν είναι εύκολο για τον επιθετικό. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Και να μάχεστε σαν Έλληνες. It's different, but still zone. Είναι διαφορετικό, αλλά πάντα είναι ζώνη. With strict rules. Με αυστηρούς κανόνες. In my opinion, κατά την άποψή μου, easier to learn than 6-0. Πιο εύκολη από την 6-0. Πιο εύκολη να διδαχτεί από την 6-0. In 6-0, you need the roles 2, 3, 4 and 5, what has to be established and well played between the players. Στην 6-0 χρειάζεται τους ρόλους του 2, του 3, του 4 και του 5. But if one of these players change, αλλά εάν ένας από αυτούς τους παίκτες αλλάξει, you have to play with another and to establish the same rules. Πρέπει να παίξεις με έναν άλλον, αλλά με τους ίδιους κανόνες. The 3-2-1, if you know the rules, με την 3-2-1, αν γνωρίζεις τους κανόνες, there is no doubt. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία what you have to do. Για το τι πρέπει να κάνεις. But this what they start to play on the beginning, αλλά αυτό που αρχίσαν να παίζουν στην αρχή, is maybe in shape. 3-2-1. Είναι περίπου σχήμα 3-2-1. But don't have any connection with it. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτή. In 3-2-1, attacker is attacked. Στη 3-2-1, ο επιτιθέμενος δέχεται επίθεση. For good players, it's easy to resolve, to solve this zone if he has time to think. Για τους καλούς παίκτες, είναι πολύ εύκολο να προσπεράσουν αυτή την άμυνα αν έχουν χρόνο να σκεφτούν. But to think, I need to be quiet, that no one disturbs me. Για να σκεφτώ όμως, θα πρέπει να είμαι ήρεμος και να μην με ενοχλεί κανένας. But if someone is here close to me, push me, disturb. Εάν όμως κάποιος με ενοχλεί και είναι κοντά μου, σκέφτομαι πώς να επιζήσω. Not how to play. Όχι πώς θα επιτεθώ. Why also to play 3-2-1? Γιατί να παίζεις 3-2-1? With all respect. Με όλο το σεβασμό. It's difficult to find so tall guys here who don't play basketball to play good 6-0. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις εδώ πέρα στην Ελλάδα ψηλά παιδιά για να παίξεις 6-0 που δεν παίζουν μπάσκετ. And I can tell you that in last European Championship, μπορώ να σας πω ότι στο τελευταίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, we were only one team playing offensive. Ήμασταν η μόνη ομάδα που παίζαμε άμυνα επιθετικά. What was not bad for us, που δεν ήταν κακό για μας. We prepare for all other who play 6-0. Προετοιμαστήκαμε για όλους τους άλλους που παίζουν 6-0. And they have to prepare for 6-0 and 3-2-1. Και αυτοί έπρεπε να προετοιμαστούν για 6-0 και για 3-2-1. To be different is not mistake. Το να είσαι διαφορετικός δεν είναι λάθος. To be different is privilege. Το να είσαι διαφορετικός είναι προνόμιο. To have different opinion. Να έχεις διαφορετικές απόψεις. How stupid is to say this in land of democracy. Πόσο ηλίθιο είναι να το πω στη γη της δημοκρατίας. It's good for handball, it's good for sports. Είναι καλό για το handball, είναι καλό για το άθλημα. And like I finished there, και όπως τελείωσα εκεί, I will tell the same. Θα σας πω το ίδιο πράγμα. To play best defense for your team, you have to know your team. Για καλύτερη άμυνα για την ομάδα σας, πρέπει να ξέρετε την ομάδα σας. Your good and bad side. Την καλή σας και την κακή σας πλευρά. You have to know your opponent. Πρέπει να ξέρετε τον αντίπαλο. And you have to make plan how to win them. Και πρέπει να έχετε σχέδιο πώς θα τον νικήσετε. There is no unbeatable teams. Δεν υπάρχουν ανίκητες ομάδες. This defense is made that weak teams can win. Αυτή η άμυνα φτιάχτηκε για τις αδύναμες ομάδες να μπορούν να νικήσουν τις δυνατότερες. And still work. And? Still work. Και ακόμα δουλεύει.